Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 21 Μαΐου 2021. Είναι μια από τις σπάνιες μέρες που θυμήθηκα τις εορτές και τους εορτάζοντες. Να μας γιορτάσουν, όσοι, να μας ζήσουν, να ζήσουν για λόγου τους. Να χαίρονται το όνομα τους και τη ζωή τους όσοι γιορτάζουν σήμερα όσοι φέρουν το όνομα Ελένη Κωνσταντίνο κ.λπ. και λοιπά παράγωγα έχουμε αρκετού εδώ στο κανάλι οπότε δεν θα πω ονομαστικά, ξέρετε όμως ότι σας θυμάμαι την αγάπη μου και τι ευχές μου σε όλους να ζήσετε λοιπόν σήμερα ήταν μια μέρα έτσι μέρα ε, παιδιά είμαι στο Α, δεν έχω πάθει ήδη υπερκόπωση είμαι στο τσάκι να την πάθω και σήμερα είναι μια μέρα που δεν είχα τίποτα δουλειά, δεν έβαλα κανένα ραντεβού. Τελικά προέκυψε ένα επαγγελματικό ραντεβού. Εντάξει, μισή ώρα κράτησε και ήταν ευχάριστο. Είχα όμω σήμερα να τραβήξω το βίντεο με τα καινούργια ρούχα τη Mirror Mirror, μόλι είναι έτοιμο, θα το ανεβάσω. Είχα και το κορίτσι μου εδώ το οποίο δίνει εξετάσει. Είναι φοιτήτρια, είναι στην Κύπρο, αλλά δίνει εξετάσει μέσω διαδικτύου. Και τώρα σκεφτόμουν τι θέμα να κάνω για απόψε. Έχω διάφορα θέματα εδώ γραμμένα και μου γράφει μια φίλη κάτι το οποίο μου έκανε κλικ και το διαβάζω. Καλησπέρα κυρία Θέκλε, εύχομαι να είστε καλά. Ε, είμαι καλά και σάζω λέμε στην Κύπρο. Ε, είμαι καλά και σάζω σημαίνει είμαι καλά και πρόγειο και καλύτερα. Η μητέρα μου δεν ήθελε να, έχω σε... να... να δείχνω σεξι. Με πρόσβαλε όταν ακόμη και μέσα στο σπίτι μου φορούσα κάποιο κοντό φορεματάκι. Αυτή όμω τα νιάτα τη φόρεσε. Εάν η μαμά σου ήταν στα νιάτα τη στη το δεκαετία του 70 που το μίνι ήταν super, mini, super hot, σίγουρα φόρεσε. Τι κάνει μια μητέρα να μην πηγαίνει ούτε στη θάλασσα με τα παιδιά τη, γιατί θεωρεί κακό να τη δούμε με, με μαγιό. Έχετε κάποιο βίντεο σε πιο playlist να το ψάξω. Ευχαριστώ λέει φίλη. Αυτή η φίλη μου γράφει από το Instagram και μου είχε γράψει ξανά ότι παρακολουθεί τα βίντεο μαζί με την κόρη της. Αυτή η φίλη είναι στα 40 και υπέθεσε ότι θα είναι 15χρονη η κόρη της που γράφει. Τη λέω δεν έχω να κάνω απόψε και μου γράφει. Έτυχε κύρθε τώρα, ε, έτυχε και ήρθε τώρα, Νομίζω δεν χρειάζεστε, δεν χρειάζεστε να σας γράψω κι άλλα. Νιώθεις βρώμικη που είσαι γυναίκα με μια τέτοια μάνα. Δεν σου έχει πει ποτέ τη λέξη σεξ. Ευχαριστώ, θα περιμένω. Λέω και εγώ τώρα η μάνα μου γράφει η κόρη από το λογαριασμό. Γιατί μου είχε γράψει ξανά από αυτό το λογαριασμό η κόρη μου και εγώ. Βλέπουμε τα βίντεο όσο. Εγώ με ξέρω εγώ 40 και η κόρη μου 15. Μου λέει 40. Έχω δύο χρόνια κάνω ψυχοθεραπεία γι' αυτό. Τώρα ρωτάω. Ξέρω, είναι χαζό. δεν είναι χαζό και είναι η μάνα. Είναι η μάνα που ρωτάει. Καλύτερα από ότι το είχα φανταστεί. Γιατί ήταν η κόρη που ρωτούσε κόρη, θα είχαμε θέμα. Λοιπόν, οι μητέρε. Έχουμε θεματάρε. Μιλάω ω μητέρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε θεματάρε. Έχουμε θεματάρε με τη μητρικότητά μα, με τη θηλυκότητά μα, με τον ερωτισμό μα, με τη σεξουαλικότητά μα, ειδικά οι Ελληνίδε μητέρε και οι Κύπριε μητέρε, που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ανατραφεί σε μια κοινωνία και μισογενιστική και πατριαρχική. Γιατί λέω το πατριαρχική. Το έχω πει πολλέ φορέ, θα το ξαναπώ. Από ό,τι έχουν ανακαλύψει ιστορικοί οι ανθρωπολόγοι, οι πρωτόγονε κοινωνίε ήταν μητριαρχικέ, ήταν οι γυναίκε αρχηγοί. Και μετά από την πάροδο πάρα πολλών ετών, γιατί ε, υπάρχουν ο άνθρωπο στη γη είδο, υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω ακριβώ πόσα, δεν θα πω για να μην κάνω λάθο. Θα γράψετε εσεί που ξέρετε από κάτω πόσα χρόνια είναι ο άνθρωπο πάνω στη γη. Πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν ξέρω, δεν λέω. Δεν λέω. Δεν ξέρω. Παραδέχομαι ότι δεν ξέρω. Λοιπόν, είπε οι πρωτόγονε κοινωνίε, οι πρώτε κοινωνίε ήταν μη τριαρχικέ και μετά έρθει η πατριαρχία. Δηλαδή οι άντρε έπρεπε να επιβληθούν επί των γυναικών. Και βρήκαν τρει τρόπου να επιβληθούν από το γυναικό, επί των γυναικών οι άντρε, επειδή υπάρχουν τρει δυνάμει, τρει εξουσίε στη ζωή αυτή. Η πρώτη εξουσία είναι το χρήμα. Η πρώτη στη σειρά ή μπορεί να είναι μια διαφορετική σειρά. Η δεύτερη εξουσία είναι η εξουσία αυτή καθ' αυτή. Δηλαδή το να έχει κάποιο την εξουσία να είναι ο αρχηγό, να είναι ο βασιλιά, να είναι ο ιερέα, να είναι, να είναι, να είναι. Και η τρίτη είναι το σεξ. Άρα ήρθε η Πατριαρχία και γύμνωσε τη γυναίκα από αυτέ τι τρει δυνάμει. Τη είπε δεν δικαιούσε να έχει θέσει εξουσία, ούτε να είσαι ε, αρχηγό τη φυλή, ούτε να είσαι, ξέρω εγώ, η στην αρχαία Ελλάδα είχαν οι άνδρε θα έχουν αυτέ τι θέσει εξουσία. Δεν θα διαχειρίζεσαι τα χρήματα. Θα δουλεύει με ένα, αλλά δεν θα πληρώνει. Ε? Ο άνδρα θα διαχειρίζεται τα χρήματα. Θυμάστε παλιά οι γιαγιάδε μα και οι προγιαγιάδε μα που σκοτώνοντα στα χωράφια και αυτέ και οι αντράδε του, αλλά οι άνδρε πήγαιναν να πουλήσουν τα θαφθαρτά και κρατούσαν το χρήμα και έκαναν κουμάντο. Και την τρίτη δύναμη από την οποία απέκδισε η πατριαρχία τη γυναίκα είναι το σεξ. Έχει ορίσει το ταμπού τη Παρθενία πριν από το γάμο, ότι η γυναίκα δεν πρέπει να έχει άλλε ερωτικέ εμπειρίε πέραν από τον άντρα και αυτό άμα τον παντρευτεί. Ωστόσο, όπω έχω πει πολλέ φορέ, άντρα να είναι και ό,τι να είναι, αυτόν σου έδειξαν, αυτόν ξέρει, με αυτόν να Όλα αυτά φυσικά δεν ισχύουν στη σημερινή εποχή. Εντάξει, να μην είμαστε υπερβολικοί, να μην είμαστε υπερβολικέ. Στη σημερινή εποχή τα νεαρά παιδιά δεν έχουν πλέον τόσο πολύ το ταμπού της Παρθενίας. Υπάρχουν ακόμη κάποια κατάλοιπα στερεοτύπων και προκαταλήψεων, αλλά σκεφτείτε στη γενιά των μητέρων μας, 70+, plus, υπήρχε έντονο αυτό το ταμπού. Το ταμπού. Το ταμπού του ότι η γυναίκα δεν πρέπει να ενδιαφέρεται για το σεξ, δεν πρέπει να ασχολείται με το σεξ. Τώρα βλέπω ότι γυαλίζει η σκιά μου, αλλά δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Το θέμα που συζητάμε έχει σημασία. Προσέξατε του τελευταίου δεν μοιράζουμε στα social media και πολύ τα βίντεο, γιατί είναι για μας εδώ, για την παρέα μας, του καναλιού. Εμείς με τα μας που έχουμε την κατανόησή μας. Λοιπόν, έρχεται η κοινωνία σήμερα, μεγαλώνει τη γυναίκα, η κοινωνία ξέρω εγώ πριν 70 χρόνια, μεγάλωνε τις γυναίκες με κάποιες νοοτροπίες, που α, τότε ήταν, η παρθενία υπήρχε πριν 70 χρόνια, Έπρεπε να σε παρθένα μέχρι το γάμο και αν δεν ήσουν παρθένα, ήσουν χαλασμένη και δεν θα σε παίρνει κανεί κουτούλου που που. Και επίση, πολύ σημαντικό αυτό, ε, μία γυναίκα όταν γίνει μητέρα τελείωσε ω γυναίκα. Έκλεισε. Έκλεισε το μάγαζί τη. Δεν έχει πλέον θηλυκότητα, δεν έχει πλέον ερωτισμό, δεν έχει πλέον σεξουαλικότητα, είναι μόνο μητέρα. Η μητέρα είναι ιερό πράγμα, είναι άγιο πράγμα και η μητέρα δεν δικαιούται να έχει ερωτικέ επιθυμίε και είναι προ Θεού να δείχνει σεξ, αν είναι ποτέ δυνατό. Άρα η μάνα σου φίλη. Μεγαλώνοντα τη δεκαετία του 70, υποθέτω, θα ήταν, ξέρω εγώ, έφηβη. Φυσικά ακολουθούσε τη μόδα, που ήταν τα πολύ, τα πολύ κοντά ρούχα. Μπορεί να μην ήταν και ιδιαίτερα θρήσκα, γιατί και η μάνα μου ήταν νεαρή γυναίκα στη δεκαετία του 70, όμω δεν φορούσε μήνυμα γιατί ήταν εξαιρετικά θρισκα. Φαντάζομαι θα ήταν ιδιαίτερα θρήσκα η μάνα σου. Θα φορούσε τα μήνυ τη, τα κοντά τη. Μετά όμω παντρεύτηκε, έγινε μητέρα. Μπήκε μέσα στο καλουπάκι ότι η μητέρα δεν έχει να κάνει τίποτα με τη σεξουαλικότητα, τίποτα με τον ερωτισμό. Είναι Παναγία. Εντό αγικών Παναγία. Είναι αγνή η μητέρα. Είναι κάτι άγιο πράγμα και δεν πρέπει καθόλου να μπερδεύει τη σεξουαλικότητα με τη μητρικότητα. Οπότε απαγόρευσε από τον εαυτό τη να έχει οποιαδήποτε σεξουαλική χρειά. Χωρί να το συνειδητοποιεί. Χωρί να το αντιλαμβάνετε. Γιατί έτσι τα καταπίνουμε τα κοινωνικά στερεότυπα και τι προκαταλήψει και τι φοβίε, τα ενσωματώνουμε και μετά τα βγάζουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε από πού βγάλαμε αυτό τον εμετό. Και προφανώ αυτό τον εμετό τον έβγαλε και πάνω σου. Γιατί εσύ σου να απειλεί. Να είμαι εγώ τώρα μία γυναίκα 30-35 ετών, 40 ετών, που απαγορεύω στον εαυτό μου να χαρεί τη θηλυκότητα μου, τον ερωτισμό μου και τη σεξουαλικότητα μου και να επιτρέψω στην κόρη μου που είναι 10 ετών και είναι 15 ετών να είναι σεξι, όχι, δεν θα τη το επιτρέψω. Όπω κάποιου τύπου οι οποίοι καπνίζουν αριμανίω, μανιώδει καπνιστέ, και άμα κόψουν το κάπνισμα δεν επιτρέπουν σε κανένα απολύτω να καπνίσει γύρω του και γίνονται φανατικοί αντικαπνιστέ, επειδή στην ουσία φοβούνται τον εαυτό του ότι κινδυνεύουν να ξανακαπνίσουν. Έτσι κοιμά να σου προφανώ. Δεν ξέρω, υποθέτω επειδή η ίδια απαγόρευσε από τον εαυτό της να έχει ερωτικότητα και σεξουαλικότητα, ερωτισμό και σεξουαλικότητα, σου το απαγόρευε και σένα γιατί δεν άντυχε ίδια τη δικιά της απαγόρευση. Και έτσι δυστυχώ σου μετέδωσε αυτή την αίσθηση ότι ο ερωτισμός, η σεξουαλικότητα είναι κάτι ανήθικο, είναι κάτι βρώμικο, δεν σου μίλησε ποτέ για το σεξ, δεν σου έκανε ποτέ σεξουαλική αγωγή, ούτε ψυχοσυναισθηματική αγωγή. Και έμεινε τώρα στα 40 σου να πηγαίνει στη ψυχολόγο να ή στον ψυχολόγο να τα διορθώσει αυτά τα πράγματα. Διορθώνονται όμω με την ψυχοθεραπεία. Ναι, διορθώνονται. Τι θέλω να πω. Γιατί λε μια γυναίκα δεν πάει στη θάλασσα να μην τη δούμε μαγιο. Γιατί έχει δαιμονοποιήσει τη θηλυκότητα τη. Έχει δαιμονοποιήσει τη σεξουαλικότητα τη. Όταν θα δει το βίντεο που γυρίσαμε με τα ρούχα τη Mirror Mirror που μου στείλει αλεκά, σε κάποια φάση λέω στην Κυριακή δεν είμαι πολύ σεξι. Σεξι και όποιο αντέξει. Και κάνω κάτι φλακίζει και πέρασε κοριτσάκι και γελάω. Και το σκεφτόμουν την ώρα που γυρίζα το βίντεο, γι' αυτό μου έκανε κλικ. Μου έκανε κλικ το μηνύματάκι σου που στο Instagram και στο κάνω κατευθείαν βίντεο. Όχι πω πώς... δεν ξέρω, δεν με κρατούν τα πόδια που και θέλω οπωσδήποτε να και βρήκα ένα εύκολο θέμα το πρώτο. Και αυτό παίζει. Αλλά σκεφτόμουν. Θέλει τεράστια απελευθέρωση του μυαλού να μπορεί να υποστηρίξει τη μητρότητα σου. Τον ερωτισμό σου και τη σεξουαλικότητα σου και τα τρία μαζί, και να μεταδώσει στην κόρη σου, μια γυναίκα, να μεταδώσει στην κόρη τη αγάπη για τον εαυτό τη, αγάπη για το σώμα τη, αποδοχή του ερωτισμού τη, αποδοχή τη σεξουαλικότητα τη και να μην την μπερδέψει και να τη σαμποτάρει. Σα το έχω πει ξανά, δεν ξέρω να το θυμάστε. Όταν θα έκανα το πρώτο μου παιδί, στην πανόρημη ηλικία των 21 ετών που ήμουν έγκυο, έλεγα θέλω πολύ να κάνω γιο. Γιατί δεν είμαι έτοιμη ακόμη να μεγαλώσω μια δυνατή και δυναμική κόρη. Και θέλω στο δεύτερο μου παιδί να είναι κορίτσι, γιατί εγώ ω γυναίκα πρέπει να ξεπεράσω αρκετά κομπλεξίλικια που έχω για να μην τα περάσω στην κόρη μου. Να μην τη δηλητηριάσω με τα κομπλεξίλικια μου. Και έτσι το δεύτερο μου παιδί που το έκανα στην εξαιρετικά όρημη ηλικία των 25 ετών ήταν το κορίτσι, Κυριακή. Έχετε δει το πείραμα. <laughs> Τώρα επειδή μένει μαζί μου η κακομίρα, τη βλέπετε περισσότερο αυτή την περίοδο. Έχετε δει το πείραμα, νομίζω είναι αρκετά επιτυχέ. Ευτυχώ μα σώθηκε το παιδί επιβίωση τη πειραματική ανατροφή τη. Και έχω συναντήσει και εγώ στον εαυτό μου πολλέ φορέ τον πειρασμό να κάνω παρατήρηση στη μικρή, η οποία έχετε δει την κόρη μου, έχει ένα σωματότυπο εντελώς διαφορετικό από τη μάνα τη, ευτυχώ, όσον αφορά το, την έκταση. Είναι πολύ πιο αδύνατη, ακ του φυσικού τη, είναι τα γονίδια τη τέτοια. Και μπορούσε η Κυριακή από πολύ μικρή και λόγω σωματότυπου, αλλά και λόγω ελευθερία που τη έδινα εγώ όσον αφορά στην ένδυσή τη και στην υπόδεισή τη, μπορούσε να φορέσει ό,τι ήθελε. Και έχω πιάσει τον εαυτό μου αρκετέ φορέ όταν ήταν η μικρούλα, 7 ετών, 8 ετών, 9 ετών, 10 ετών, να ζηλεύω. Το παραδέχομαι. Ρε, κοίτα τι ωραίο σωματάκι που έχει το παιδάκι και μπορεί να φορέσει το κοντό παντελονάκι. Και κοίτα τι καλή μάνα που έχει που τη ραφίδι να φοράει ό,τι θέλει και εμένα η μάνα μου δεν μ' και θύμωνα τον εαυτό μου, θύμωνα στον εαυτό μου, αυτό αυτοεπικρινόμουνα και έλεγα σταμάτα μωρή σκάσε, θα καταστρέψεις το παιδί. Πήγαινε στο ψυχολόγο σου να λύσει τα δικά σου θέματα, να βγάλεις τα δικά σου αποθυμένα και μην τα βγάζεις πάνω στο παιδί. Μην μεταφέρεις στο παιδί μία αρνητικότητα για το σώμα της, και μην το πονηρεύει το παιδί. Γιατί το πονηρεύουμε το παιδί όταν του κάνουμε παρατήρηση. Είναι το παιδί 10 ετών και του λέμε, Γιατί φορά το κοντό και μέσα στο σπίτι το κοντό ε, δεν είναι σωστό. Και η, η δημοφιλής δημοφιλή άποψη ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ενοχλούν τι γυναίκε και ενοχλούν τα παιδιά ε, είναι επειδή αυτέ ή αυτά αντίνονται προκλητικά είναι μια ηλίθια καθυστερημένη παλαβή άποψη. Ο Πρέτατορ, ο άνθρωπος ο οποίος είναι κακοποιητικός σεξουαλικά, κακοποιεί επειδή είναι ο ίδιος κακοποιητικός, όχι επειδή η κοπέλα είναι όμορφη ή φοράει τον μπλούζα, ή φοράει κοντιφούστα ή φοράει κοντοπαντελονάκι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σεβαστικός και γυμνή να περάσει μια γυναίκα από μπροστά του, δεν θα τολμήσει να την ενοχλήσει, να παραβιάσει την ελευθερία τη. Το κομμάτι, το σημαντικό είναι το κομμάτι τη συνένεση. Και σαν κάποιο βίντεο το έχει πει, κυρία, και το έλεγε στο λάκι. Τότε με την Τζόπλιν. Είναι η εποχή τη συνένεση, τώρα τη είπε. Του είπε: Πρέπει να ρωτά. Είναι πολύ ηλίθια άποψη αυτή. Καθυστερημένη άποψη. Παλαβή άποψη. Καθυστερημένη εννοώ πολύ παλιά άποψη. Πολύ πατριαρχική άποψη. Ότι δεν φταίει ο βιαστή για αυτό που κάνει. Φταίει η γυναίκα που ντύθηκε προκλητικά. Τι σημαίνει ντύνομαι με προκλητικά. Να σα πω εγώ που έχω την τύχη και την ατυχία να έχω γνωρίσει τα μυαλά πολλών ανθρώπων και πολλών ανδρών μέσα από τη δουλειά μου. Ότι μπορεί, αν κάποιο είναι το μυαλό του βρώμικο, μπορεί να δει μια μοναχή, μια γυναίκα που είναι εντυμένη από πάνω σκάτω με ράσα και να κάνει βρώμικε σκέψει ή και βρώμικε πράξει. Δεν έχει να κάνει με το αντικείμενο τη σεξουαλική κακοποίηση ή πράξη του κακοποιητή. Έχει να κάνει με το δικό του άρρωστο μυαλό και ως κοινωνία οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας, τα κορίτσια μας, τα αγόρια μας από τους κακοποιητές. Όχι να ρίχνουμε την ενοχή πάνω στα παιδιά μας ότι φταίτε εσείς για το πώς δίνεστε και το πώς λειτουργείτε. Τα παιδιά είναι αθώα. Εμείς τα πονηρεύουμε. Εμείς τα κάνουμε να νιώθουν άσχημα και για τον εαυτό τους και για το σώμα τους και για πολλά άλλα πράγματα. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Είχε θέματα η μάνα σου, Τώρα το να μην πηγαίνει στη θάλασσα για να μην τη δούμε το μαγιό, τι να σου πω ρε φίλε, δηλαδή το, το, παντελώ το, το εντελώς, το σώμα τη. Κανονικά ο Θεός μας έχει πλάσει, η φύση μας έχει πλάσει για να είμαστε γυμνοί. Ακόμη και εσείς που πιστεύετε σε θρησκείες ή που πιστεύετε ξέρω στις αβραμικές θρησκείες που έχουν την Παλαιά Διαθήκη μέσα σου λέει ο Αδάμ και η Εύα ήταν γυμνοί στον παράδεισο και μετά ψάχνουν το φίλο οικείς για να κρυφτούν επειδή νιώθαν ενοχές τι οποίε τι ενοχέ τη έπαθαν ω αποτέλεσμα του όφεω. Δεν είναι βρώμικο το ανθρώπινο σώμα, δεν είναι βρώμικη η ανθρώπινη σεξουαλικότητα, δεν είναι βρώμικο ο ανθρώπινο ερωτισμό. Βρώμικα είναι τα μυαλά. Χρειάζεται να απενοχοποιήσουμε τα παιδιά μα και να μην τα φορτώνουμε με ενοχέ, γιατί μετά έρχονται οι γυναίκε και σου λέει. 30 χρονών γυναίκα και δεν μπορεί να απολαύσει την ερωτική σχέση που έχει με τον άνδρα της, γιατί δεν ξέρει. Γιατί δεν ξέρει το σώμα τη, γιατί δεν τη έχει κάνει κανεί ποτέ σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Γιατί έχει μάθει μόνο τα μη και τα πρέπει και δεν έχει μάθει την εφορία και την αγάπη και τη χαρά και την ειδονή που δίνει το σώμα τη και δικαιούται να την πάρει, ρε φίλε. Και η γυναίκα δικαιούται την ειδονή τη και ο άνδρα δικαιούται την ειδονή του. Και είναι εντελώ άλλο πράγμα η υπευθυνότητα και η δέσμευση όταν είσαι σε μια σχέση μονογαμική να είσαι με τον τέρι σου. Είναι εντελώ διαφορετικό πράγμα. Έχουμε ενοχοποιήσει τον έρωτα. Έχουμε ενοχοποιήσει το σεξ σε πολύ άσχημο βαθμό στην κοινωνία μα. Και αυτό το κάνουν οι άνθρωποι που είναι υπέρ των μονογαμικών σχέσεων και είναι υπέρ των γάμων. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι που είναι free. Οι άνθρωποι που είναι ελεύθερα πνεύματα. Όλοι αυτοί που κηρύττουν και όλοι αυτοί που κρύβονται και όλοι αυτοί που ντρέπονται είναι πολύ πιο πιθανό να πατήσουν τον σύντροφο του παρά οι άνθρωποι οι είναι σε αρμονία με το σώμα του και με τον ερωτισμό του. Είχε θέματα η μάνα σου. Και καλά κάνεις εσύ και κάνεις ψυχοθεραπεία για να τα ξεπεράσεις. Την αγάπη μου σε όλους και όσοι νιωθούμε πολύ κουρασμένοι αυτή την περίοδο, ας πάρουμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε. Γεια, καλό βράδυ.